Και θα δούμε τώρα πόσο υποτιμητικός, προσβλητικός απέναντι στους Έλληνες, απέναντι στην Ελλάδα, εμφανίστηκε λίγο νωρίτερα ο ίδιος ο Ερντογάν σε μια δημόσια ομιλία του. Θα πάμε στην Μαρία Ζαχαράκη, στην Κωνσταντινούπολη, που έχει περισσότερα. Μαρία, χρησιμοποίησε πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για μας. Σήμερα είναι η παραμονή, να πούμε πρώτα απ' όλα, από απόψε της Εθνικής Εφετείου στην Τουρκία, της μικρασιατικής καταστροφής. Αλλά από σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος ξεκίνησε τις περιοδίες του σε πόλεις όπου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες νίκες κατά του ελληνικού στρατού το 1922 και επέλεξε αυτές τις πόλεις και αυτή την περιοδία να την κάνει φέτος στα 100 χρόνια για να στείλει φυσικά τα πιο ισχυρά μηνύματα προς την Ελλάδα. Τόσο λοιπόν ο ίδιος ο Ερντογάν, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, χρησιμοποίησαν πρώτη φορά τόσο υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα και τόσο σκληρούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους Έλληνες. Από τη μία λοιπόν ο Ακάρ είπε ότι η Ελλάδα είναι ο κακός γείτονας, πρώτη φορά χρησιμοποιεί ένα τέτοιο επιθετικό προσδιορισμό, ανεβάζοντας λοιπόν το επίπεδο της ανθεληνικής ρητορικής σε πρωτοφανή επίπεδο θα λέγαμε, και από την άλλη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν χαρακτήρισε τους Έλληνες ποταπούς, είπε ότι είναι το ίδιο αχρή όπως είναι και όπως ήταν και πριν από έναν αιώνα. Ο Τούρκος Πρόεδρος μάλιστα έφτασε σήμερα απόψε να κατηγορήσει τους Έλληνες ότι ήταν αυτοί που έκαψαν τη Σμύρνη. Εκφράσεις πάρα πολύ βαριές που δείχνουν την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να κορυφώσει αφενός την αντιπαράθεση με την Ελλάδα και μετά από αυτές τις δηλώσεις και για τους F-300 κλπ. Αφετέρου θέλει να ανεβάσει όπως φαίνεται το εθνικιστικό θερμόμετρο στα ύψη ενόψη εκλογών. Μάλιστα ρώτησε σήμερα χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν το κοινό, το συγκεντρωμένο πλήθος που είχε μπροστά του. Είστε, τους λέει, έτοιμοι για νέα μεγάλη επίθεση και για νέα κατάκτηση. Και όταν χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις, το μεγάλη κατάθεση, μεγάλη επίθεση, συγγνώμη, έρχεται στο νου του μέσου Τούρκου ή εκστρατεία κατά των Ελλήνων, και όταν χρησιμοποιεί τη λέξη κατάκτηση έρχεται στο νου φυσικά η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η επέτειος λοιπόν αυτή βλέπουμε από σήμερα, να δούμε και τι θα δούμε και αύριο βέβαια, ότι προσφέρεται μια χαρά για έναν εθνικιστικό παροξισμό που οδηγεί φυσικά σε τη άλωση αλλαγή ατζέντας και στροφή των ψηφοφόρων προς τους εξωτερικούς εχθρούς προκειμένου να μην σκέφτονται τα εσωτερικά προβλήματα. Μια πολύ σκληρή εμφάνιση, πολύ σκληρή γλώσσα κατά των Ελλήνων που χρησιμοποιεί για το εσωτερικό του ακροατήριο, Μαρία, ο Ερντογάν, που όμως δυναμητίζει άσχημα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από λίγο. Bir yandan İzmir'e doğru ilerleyen ordumuz, diğer yandan da Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birliklerini kovalamayı sürdürmüştür. Bu amansız takip 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla nihai amacına ulaşmıştır. Düşmanın geri çekilirken geçtiği tüm şehirlerimizi yakıp yıkmasını ise kendi alçak karakterinin bir ispatı olarak görüyoruz. Aynen bugün olduğu gibi. 2023'e hazır mıyız? Kapı kapı inşallah yeni bir fete hazır mıyız?